να μην δεχθεί τον αρχιεπίσκοπο του Βατικανού στην Αγγλία, που λεγόταν Λάντον, και αποφάσισε να καθορίζει εκείνος με την ενεργοποίηση ενός νόμου που λέγεται Mortmain. Αυτός ο νόμος είναι κάτι σαν διαθήκη. Όταν κάποιος πεθάνει και αφήσει την γη του και αφήσει το σπίτι του χωρίς διαθήκη, τότε παρεμβαίνει το δικαστήριο και αποφασίζει ποιος θα παραλάβει τους τίτλους ιδιοκτησίας. Με αυτή λοιπόν το σκεπτικό, ο Ιωάννης, ο ηγεμόνας της Αγγλίας, ο αυτοκράτορας της Αγγλίας, αποφάσισε να παραλάβει ο ίδιος, ενεργοποιώντας αυτόν τον νόμο, να έχει το δικαίωμα να αποφασίζει πλέον το στέμα του αγγλικού τι θα γίνονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυτό εξόργησε τον Πάπα Ινοκέντιο τον Τρίτο. Ο Πάπας, ο οποίος σιγά σιγά είχαν περάσει όλοι οι τίτλοι από τον Βίλιαμ τον κατακτητή, είχαν περάσει όλοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας της γης στα χέρια του Βατικανού, αντέδρασε, διότι έβλεπε πλέον ότι ο μέσος πιστός εντός εισαγωγικών δεν είχε το δικαίωμα να μεταβιβάζει τον τίτλο ιδιοκτησίας της γης από τον εαυτό του στο Βατικανό. Έτσι λοιπόν, για περίπου 19 μήνες, ο βασιλέας Ιρνίτο να αποδεχθεί τον Λάγκτον σαν αρχιεπίσκοπο της Αγγλίας και ο Πάπας Ινοκέντιος αφόρησε τον αυτοκράτορα Ιωάννη. Έγινε μία μεγάλη αντιπαράθεση και εν τέλει υπεγράφει η μυστική συμφωνία της Βερόνας 5 Οκτωβρίου του 1213. Με αυτήν τη συμφωνία όλοι οι τίτλοι γης και ακινήτων πέρασαν στην δικαιοδοσία του Βατικανού. Όχι μόνο των κτήσεων που είχε η Αγγλία την εποχή εκείνη, αλλά και όλων των μελλοντικών κτήσεων. Αυτή ήταν η πρώτη μυστική συμφωνία της Βερόνας και έκτοτε νομότυπα, τουλάχιστον αυτό, το Βατικανό θεωρεί ότι είναι ο ιδιοκτήτης όλων των ακινήτων στον πλανήτη, από τα οποία έχει περάσει η Μεγάλη Βρετανία. Σας υπενθυμίζω λοιπόν από πού έχει περάσει η Μεγάλη Βρετανία από τώρα. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Ινδία, Κίνα και βεβαίως όλη την Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι νομότυπα το Βατικανόν υποστηρίζει ότι έχει τους τίτλους ιδιοκτησίας όλου του πλανήτη. Πώς ελέγχει το Βατικανό τον πλανήτη? Με ένα πολύ απλό τρόπο. Με τους ταχυδρομικούς τομείς. Στην Αμερική, ο άνθρωπος που έχει την υψηλότερη δύναμη νομικά δεν είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο Postmaster General, έτσι λέγεται. Δηλαδή, ο διευθυντής των ομοσπονδιακών ταχυδρομείων. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος νομικά, νομότυπα, όχι νόμιμα, νομότυπα, έχει δικαιοδοσία πάνω από τον πρόεδρο της Αμερικής. Με αυτόν τον τρόπο το Βατικανό ελέγχει όλο τον πλανήτη. Επειδή όμως το Βατικανό δεν μπορεί να φαίνεται σαν ιδιοκτήτης και διαχειριστής, έχει κάνει συμφωνία με τους Rothschild να είναι αυτοί οι διαχειριστές. Η Ελλάδα δεν ήταν μέσα σε αυτή την εξίσωση μέχρι που ήρθε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Παπανδρέου. Οι τίτλοι ιδιοκτησία στην Ελλάδα ήσαν αληθινοί. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν να κάποιος ένα ποσό κατέτος για να μπορεί να έχει το σπίτι του ή το χωράφι του ή οποιοδήποτε άλλο
που να του υπενθυμίζει ουσιαστικά ότι δεν είναι δικό του, ανήκει στον ηγεμόνα, αλλά αυτός πρέπει να πληρώνει κάθε χρόνο ένα μικρό ενίκιο για να έχει την δυνατότητα χρήσης. Πήραν δηλαδή την πραγματική ιδιοκτησία που πήρατε από τον πατέρα, τη μάνα σας και τη γιαγιά και την κάνανε, μεταφέραν τους τίτλους ιδιοκτησίας, μεταφέραν στους ηγεμόνες. Τι είναι ηγεμόνες, σας είπα. Η σειρά των ηγεμόνων είναι Rothschild, Βατικανό, μέσω του θρόνου της Αγγλίας. Πώς έγινε αυτό? Αυτό υπέγραψε ο κύριος Παπακοσταντίνου και ο κύριος Προγόπουλου στα μνημόνια. Ότι όποιος χρωστάει, αυτομάτως δίδει τον τίτλο ιδιοκτησίας του στους επικυρίακους. Και αν χρωστάει το σύνολο της Ελλάδος, όλη η δημόσια γη αυτή τη στιγμή και η ιδιωτική γη δεν μπορεί να κατοχυρωθεί με πραγματικό τίτλο ιδιοκτησίας. Ο έμφυα δηλαδή, του οποίου τα αποτελέσματα καταλαβαίνετε τώρα, ο έμφυα τι είναι? Ο έμφυα είναι ένας έμεσος τρόπος να σας υπενθυμίσει ότι δεν έχετε τίποτα. Ότι το αν μένετε στο σπίτι σας, μένετε γιατί υποχρεούστε να πληρώνετε τον φόρο ακινήτου περιουσίας. Εάν ο φόρος ακινήτου περιουσίας ήταν κάτι σημαντικό, θα είχε λογική βάση. Σαν ποσό όμως, εάν συγκρίνετε τη φορολογία την οποία δίδετε κάθε χρόνο και συγκρίνετε και τον φόρο ακινήτου περιουσίας, θα καταλάβετε ότι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Εάν λοιπόν το πρόβλημά τους ήταν να πάρουν περισσότερα χρήματα, θα μπορούσαν κάλλιστα να αυξήσουν το φόρο εισοδήματος, γιατί από την ίδια τσέπη βγαίνουν. Δεν το κάνουν όμως. Αυτό που κάνουν είναι ότι βάζουν τον φόρο συγκεκριμένα επί των ακινήτων. Αυτό τι είναι? Ότι η αρχή της αποδοχής από τον λαό, ότι άλλαξε η ιδιοκτησία η γη. Αυτό στην Αμερική σήμερα οι μεταβιβάσεις που γίνονται των ακινήτων ονομάζονται fee titles. Fee titles σημαίνει ότι παίρνεις τον τίτλο με την υποχρέωση να πληρώνεις ένα μικρό κάθε χρόνο, ένα μικρό, όχι πρόστιμο, όπως το είπαμε, το... εισφορά, μία εισφορά. Μία εισφορά, εισφέρεις. Μία εισφορά. Εθελοντικά. Κάθε χρόνο λοιπόν, υποτίθεται εθελοντικά, πέστε μου εσείς αν ήταν εθελοντικός ο έμφυα, κάθε χρόνο προσφέρεις ένα ποσό στον κατακτητή για να σου επιτρέπει να μένεις στο σπίτι σου. Παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι οποιοδήποτε από εσάς έχει ξεπληρώσει το σπίτι και για 3 χρόνια αρνείται να πληρώσει τον έμφυα. Ξέρετε τι θα συμβεί? Κατάσχεση του σπιτιού. Αυτό θα συμβεί. Άρα, πότε ήταν δικό σας το σπίτι? Ποτέ. Από τη στιγμή που εψηφίστηκε ο έμφυα, από όλους αυτούς τους μη σκεπτόμενους Έλληνες, τους ελάχιστα πληροφορημένους βουλευτές, αυτά τα ανδρίκελα που ακολουθούν μόνον ό,τι το εβραϊκό στοιχείο επιτάσσει στην Ελλάδα, αυτοί λοιπόν είναι εκείνοι, και όταν λέω εβραϊκό δεν εννοώ την εβραϊκή θρησκεία, εννοώ τους Καζάρους. Εννοώ αυτούς, ξέρετε ποιοι ακριβώς είναι οι Καζάροι, το έχουμε εξηγήσει κατά κόρον να μην επανερχόμεθα. Οι Καζάροι Rothschild είναι εκείνοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν την ιδιοκτησία όλης της δημόσιας και ιδιωτικής γης στην Ελλάδα. Μέσω των μνημονίων και του ένφυα, οι πραγματικοί τίτλοι ιδιοκτησίας έχουν μεταφερθεί πλέον εκεί. Αυτός είναι ο έμφυα και μην απατάς. Και αυτή τη στιγμή είναι μοναδική ευκαιρία για τον ελληνισμό, για τους Έλληνες τουλάχιστον του ελλαδικού χώρου, είναι μοναδική ευκαιρία να αντισταθούν, ούτως ώστε να μην επιτύχει αυτή η προσπάθεια. Βλέπετε και βλέπουμε μεγάλη χαρά ότι πάρα πολλοί, έστω και από αυτούς τους πουλημένους βουλευτές,
οι οποίοι βέβαια ασχολούνται με το θέμα επειδή φοβούνται ότι δεν θα επανεκλεγούν, έχουν μεγάλες ενστάσεις για την εφαρμογή του ΕΜΦΙΑ. Ο ΕΜΦΙΑ προσεφέρθη για ψήφιση στη Βουλή από τον περίφημο Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαροδούβελη. Ο Γκίκας Χαροδούβελης είναι ένας απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Harvard. Αυτό τον κάνει εξορισμού προδότη του ελληνισμού. Όποιος τελειώσει το Harvard και το Yale και το London School of Economics είναι εξορισμού προδότης της πατρίδος του. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Το Harvard και το Yale έχουν δύο μυστικές οργανώσεις. Η μία ονομάζεται Skulls and Bones και η άλλη ονομάζεται Scrolls and Keys. Δηλαδή, Skulls and Bones σημαίνει κρανία και οστά. Ξέρετε ότι το σήμα των αποφύτων του Yale είναι ένα ανθρώπινο κρανίο με δύο μοιραία οστά από κάτω στο χ. Το σήμα του Harvard είναι ένας πάπυρος τυλιγμένος και ένα κλειδί. Scrolls and Keys. Έχουν μοιράσει τις εξουσίες και θα δείτε ότι 8 χρόνια κυβερνούν η Harvard και 8 χρόνια κυβερνεί το Yale. Δηλαδή η οικογένεια Bush είναι Yale. Ο Clinton ήταν Harvard. Ο Obama τώρα είναι Harvard. Δηλαδή είχαμε τον Clinton Harvard, τους Bush Yale και πάλι τώρα ο Obama Harvard. Έτσι γίνεται η αναλλαγή της εξουσίας στην Αμερική και κατ' επέκταση σε όλο τον πλανήτη. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι τελειώνουν από αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν ένα και μόνο σκοπό. Ο κύριος Χαρδούβελης, όπως και ο κύριος Σαμαράς, όπως και ο κύριος Παπανδρέου, όπως και ο κύριος... Θα δείτε μία μικρή ειδοποιώ διαφορά εδώ. Από όλους τους πρωθυπουργούς, τους οποίους τα τελευταία τουλάχιστον 20-30 χρόνια έχουμε δει, δύο δεν ήσανε από αυτά τα σχολεία. Για να σας δώσω τις διαφορές να καταλάβετε. Ο ένας ήταν ο Κωστάκης ο Καραμαλής και ο άλλος ήταν ο Κωνσταντής ο Σιμίτης. Ο Κωστάκης ο Καραμαλής έφυγε υπενισόμενος ότι κάποιος τον απειλεί να τον σκοτώσει. Εάν κάποιος θέλει να σκοτώσει τον Πρωθυπουργό θα του στείλει πρώτα προειδοποίηση. Αυτά είναι βλακίες βεβαίως. Ο λόγος που έφυγε είναι γιατί έπρεπε να έρθει το παιδί από το Harvard, ο Γεωργάκης. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να περάσει η ιδιοκτησία της γης να περάσει στους επικυρίακους. Γιατί ο Καραμαλής δεν θα υπέγραφε ποτέ κάτι τέτοιο. Από την άλλη μεριά ο Σιμίτης, ο οποίος είναι απόλυτα προσκολλημένος στο γερμανικό λόμπι και στους καζάρους της Γερμανίας, και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας θανάσιμος ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο φρατρίες των καζάρων. Οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί καζάροι είναι θανάσιμος ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή. Θυμάστε ότι ο David Rockefeller δολοφονήθηκε πριν από 2 μήνες από τους Rothschild. Δολοφονήθηκε επειδή δεν κατάφερε οι Rockefeller, οι οποίοι υποτίθεται έχουν αναλάβει την Αμερική, δεν κατάφεραν να ανανεώσουν το συμβόλαιο με την Federal Reserve. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο σφάλμα. Το δεύτερο μεγάλο σφάλμα είναι ότι χάσανε την Ιαπωνία, η οποία σιγά σιγά σύρεται προς την πλευρά των δράκων. Αυτά τα δύο αμαρτήματα ήταν θανάσιμα για τους Rockefeller. Γι' αυτό το λόγο βρίσκονται σε μεγάλη, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, υποχώρηση η επιρροή τους. Ο Σιμίτης είναι 100% με το γερμανικό λόμπι και όλοι εκείνοι οι οποίοι περιέβαλαν τον Σιμίτη από πλευράς οικονομικής
Θέλω να σκεφτείτε, Παπα Κωνσταντίνου, ο Γιώργος, πώς το είπαμε, της Νέας Δημοκρατίας, τον άλλον, που έχει υπογράψει και τον Αλαγοσκούφης. Ο Βενιζέλος, ο Χαρδούβενης, ο Στουρνάρας, όλοι αυτοί είναι προσκολλημένοι στους καζάρους της Ευρώπης. Βλέπετε ότι αυτοί δεν έχουν και πάρα πολύ επαφή με το αμερικάνικο κατεστημένο. Ποιος έχει επαφή με το αμερικάνικο κατεστημένο? Ο Αλέξης ο Τσίπρας και ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου. Οι πράκτορες του αμερικανικού σιωνιστικού λόμπι στην Ελλάδα είναι ο Παπανδρέου και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Ο Γκίκας Χαρδούβελης παίζει ένα διπλό ρόλο. Σας είπα ότι έχει εκπαιδευτεί στο Harvard και αυτή τη στιγμή, χωρίς να το ξέρει ο Σαμαράς, μπορεί να το ξέρει. Ο Βενιζέλος τουλάχιστον δεν έχει ιδέα για το τι γίνεται, διότι ο Βενιζέλος είναι 100% παιδί της Μέρκελ. Ο Αντώνης ο Σαμαράς προσπάθησε να παίξει το παιχνίδι και από εδώ και από εκεί. Δεν του βγήκε και δεν έχει την εμπιστοσύνη πλέον ούτε των Αμερικανών ούτε των Γερμανών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ό,τι συμβαίνει στην κυβέρνηση γίνεται γνωστό στο κατεστημένο το σιωνιστικό της Αμερικής μέσω του κυρίου Χαρδούβελη. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος δίνει τα μυστικά της κυβέρνησης στους σιωνιστές της Αμερικής. Ο δε Βενιζέλος δεν χρειάζεται να δώσει τίποτα, γιατί έχουμε τον κύριο Φούχτεν και τον κύριο Ράινμπαχ, οι οποίοι είναι εκεί και δεν χρειάζεται κανέναν ενδιάμεσο. Ο δε Γκίκας Χαρδούβελης είναι αυτός που πληροφορεί το σιωνιστικό κατεστημένο της Αμερικής. Αυτές είναι οι ισορροπίες τώρα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι όλοι αυτοί τσακώνονται γιατί? Για το σπίτι σου και για τη γη σου. Γι' αυτό τσακώνονται. Γι' αυτό ήρθαν εκεί. Τι ήρθαν να κάνουν? Να αυξήσουν το λογαριασμό τους κατά 500 εκατομμύρια ακόμα ή 5 δισεκατομμύρια, να τα κάνουν τι? Δεν ήρθαν εκεί, είναι θέμα επικυριαρχίας. Δεν είναι ότι έχουν καμία ιδιαίτερη, απλώς η Ελλάδα είναι το πλουσιότερο οικόπεδο στον πλανήτη και όποιος κρατάει την ισορροπία στην Ελλάδα, αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο.